συνεδρίασε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα μπορούσαμε και αυτή τη στιγμή όμως να δούμε τους τίτλους ειδήσεων, όπως ακριβώς και μεταδόθηκαν. Απόψε είναι 5η, 1 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλους. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το μήνα πώς ξεκινάει καυτή η επικαιρότητα μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων. Συνεδρίασε σήμερα η σύγκλητος Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ερωτήματα και στα μέλη ΔΕΠ για τις καταλήψεις των φοιτητών. Δεν λειτουργούν αρκετές σχολές στην Αλεξανδρούπολη. Στο νήμα η εξεταστική για αρκετούς φοιτητές. Ολοκληρώνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους. Έφυγε τελικά από τον Πανθρακικό, όπως και αναμενόταν, ο προπονητής της ομάδας που την έφτασε ένα βήμα πριν την άνοδο στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Σφιχτή στις δηλώσεις τους οι παράγοντες της ομάδος. Αυτές, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η βασική θεματολογία του δελτίου μας σήμερα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι των ειδήσεων. Πάμε λοιπόν πρώτα να ρίξουμε μια ματιά στο Πανεπιστήμιο. Πολλές ώρες διήρκησε η σύγκλητος του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί. Ένα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν όσα απασχόλησαν τη Σύνοδο των Πριτάνιων στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή λίγες εβδομάδες πριν, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρίτανης του Δημοκρατίου, ο Θανάσης Καραμπίνης. Μέσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και αυτό του κλεισίματος του Πανεπιστημίου, του κλεισίματος μάλλον ορισμένων σχολών στο Δημοκρατία του Πανεπιστημίου της Θράκης, όπως των σχολών της Αλεξανδρούπολης, αλλά και το θέμα των καταλήψεων από τους φοιτητές. Οι καταλήψεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές σχολές της Αλεξανδρούπολης, απασχόλησαν μεταξύ άλλων τη σημερινή σύγκλητο. Ωστόσο, όπως τόνισε ο πρίτανης Αθανάσιος Καραμπίνης, το σημαντικότερο όλο είναι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε στο τέλος οι φοιτητές να μην χάσουν τα μαθήματά τους. Πιστεύω ότι με την κατάθεση του νομοσχεδίου, που ακόμα δεν ξέρουμε τα στοιχεία του, ο Υπουργός επιφυλάχθηκε να το παρουσιάσει στη Βουλή πρώτα. Πιστεύω ότι θα είμαστε όριμοι και είμαστε έτοιμοι ως το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο με συγκεκριμένες θέσεις να αντιπροτείνουμε ή να δεχθούμε ή να απορρίψουμε ορισμένα πράγματα. Βέβαια υπάρχει αυτή τη στιγμή και στο Πανεπιστήμιο μας μια μικρή ίσως σε σχέση με τα άλλα πανεπιστήμια αναστάτωση σε ό,τι αφορά το νόμο αυτό πλαίσιο. Υπάρχουν καταλήψεις στην Πολυτεχνική Σχολή που δεν λειτουργούν τα τμήματα από προχτές και υπάρχουν και ορισμένες αποφάσεις συλλόγων, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη, στα παιδαγωγικά, προκειμένου να απεργήσουν οι συνάδελφοι τα μέλη ΔΕΠ. Εμείς ως σύγκλητος, επειδή θέλουμε να διασφαλίσουμε το επίπεδο παρεχόμενης εκπαίδευσης, όπως δεσμευτήκαμε μετά από δική μου εισήγηση, θα πρέπει να δούμε στο τέλος της κατάληψης, στο τέλος των κινητοποιήσεων, ποια μαθήματα δεν έχουν γίνει, ποιες εξετάσεις έχουν εργαθεί, ώστε να λάβουμε εκείνα τα κατάλληλα μέτρα, να κάνουμε, αν χρειαστεί, ακόμα και τροποποίηση στο πρόγραμμα σπουδών, έτσι ώστε οι φοιτητές μας να μην χάσουν αυτά τα μαθήματα λόγω καταλήψεων και να μην υστερήσουν έναντι κάποιων άλλων οι οποίοι τα έχουν παρακολουθήσει ή δώσαν τις εξετάσεις τους. Είμαστε έτοιμοι ώστε κάποια στιγμή, όταν θα έρθουν οι προτάσεις από τα τμήματα, γιατί τα τμήματα είναι εκείνα που χειρίζονται το θέμα των μαθημάτων και των σπουδών, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, να λάβουμε όλες τις αποφάσεις που θα πρέπει να διευκολύνουμε, έτσι ώστε να μην χαθούν ούτε τα μαθήματα ούτε να βγουν σε περιπέτειες ορισμένοι φοιτητές. Από ό,τι μας πληροφορούν πάντως, στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στο Μοριακής Βιολογίας είναι κλειστή η σχολή, ήταν κλειστή στο Μοριακής Βιολογίας την προηγούμενη εβδομάδα, στο αντίστοιχο τμήμα της Αλεξανδρούπολης. Ενώ στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης έχω την αίσθηση και σύμφωνα με την δημοσιογραφική πληροφόρηση ότι απεργούν οι καθηγητές. Έπεται συνέχεια, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάντως για τη νομική σχολή και το ΤΕΦΑ δεν ισχύει τίποτα τουλάχιστον από όλα αυτά για τις δύο βασικές σχολές της Κομωτινής, όπως και για τις υπόλοιπες μικρότερες σε έκταση ή τουλάχιστον σε σύνολο, σε αριθμό φοιτητών σχολές. Να περάσουμε τώρα στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων. Έληξε προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τους φορολογούμενους. Ωστόσο, από αύριο αρχίζει η υποβολή των δηλώσεων για τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η προθεσμία αυτή λήγει στις 19 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα φορολογηθούν με βάση τις παλιές αντικειμενικές αξίες, με τα ίδια φορολόγητα όρια και με αυξημένους κατά 18% φορολογικούς συντελεστές. Μέχρι τις 31 Μαΐου είχαν προθεσμία οι φορολογούμενοι πολίτες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις στις κατατόπους αρμόδιες υπηρεσίες. Ενώ από αύριο 2 Ιουνίου θα ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων μεγάλης ακίνητης περιουσίας και θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουνίου. Σήμερα 1 Ιουνίου 2006 έχει τελειώσει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων,
όλων των κατηγοριών, δηλαδή και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που είναι οι τελευταίοι και τέλειωνε για φέτος 31 Μαΐου. Ήδη έχουν τελειώσει από χθες οι υποβολές των φορολογικών δηλώσεων και νομίζω ότι όλοι οι φορολογούμενοι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή γιατί εντός δεκαημέρου ξεκινάνε οι δηλώσεις υποβολής του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Όσοι έχουν δηλαδή υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας θα πρέπει να ενημερώσουν το φοροτεχνικό τους ώστε να τους ετοιμάσει την δήλωση για το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Γενικώς από άποψη δηλώσεων έχουν κλείσει τώρα. Το μόνο που μένουν είναι οι δημοσίευσεις συλλογισμών, αλλά αφορούν τις εταιρείες και όχι τα φυσικά πρόσωπα. Ο φόρος που κατά μέσο όρο θα πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα φτάσει τα 2.400 ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναμένει να εισπράξει συνολικά από τους 40.000 ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας περίπου 95 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν από την οικονομική ενότητα του δελτίου μας. Πάμε τώρα σε ένα αθλητικό θέμα, το οποίο όμως ιδιαίτερα σχολιάζεται στην τοπική κοινωνία της Κομωτινής. Κοινή συνενέση δόθηκε τελικά το διαζύγιο Βασιλακάκη Παρθρακικού. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων στο Art Channel ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Κιτζίδης. Πάμε να τον ακούσουμε στις δηλώσεις που έκανε το μεσημέρι και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικώς για να θέσουμε και ορισμένα επιπλέον ερωτήματα. Ο προπονητής Κώστας Βασιλακάκης που οδήγησε τον Παθρακικό από τη Δέλτα Εθνική να αγωνίζεται στη Γάμα και να διεκδικεί την άνοδο για τη Β' Εθνική δεν ανήκει πλέον στο προπονητικό team της ομάδας της Κομωτινής. Όπως φαίνεται, η λύση της συνεργασίας ήταν κοινή επιθυμία των δύο πλευρών, όπως σημείωσε και ο πρόεδρος της ομάδας Γιάννης Κιτζίδης, ο οποίος ωστόσο δεν θέλησε να αναφερθεί στους ακριβείς λόγους που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Λύθηκε συνεργασία του κ. Βασιλακάκη, του προπονητή μας του Παθρακικού με την ομάδα του Παθρακικού. Ας το πούμε κοινή συνενέση, τώρα αν μπορούμε να πούμε κάπως έτσι με λέξεις. Και οι δύο πλευρές πιστεύω ότι θα κάνουν μια καινούργια έτσι αρχή και ο προπονητής μας και εμείς σαν Παθρακικός. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν λέξεις, ας το πούμε οι ποδοσφαιρικές ομάδες. Δυστυχώς ή θετικώς τα πρόσωπα αλλάζουν, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι διοικήσεις, όλα. Δεν είναι κάτι που δεν είναι σταθερό. Ωστόσο δεν υπάρχει μια αιτιολογία. Μπορούμε να πούμε ότι επειδή ίσως σαν αιτιολογία δεν μπορείς να πεις ακριβώς το λόγο που δεν συνεχίστηκε η συνεργασία αυτή. Θεωρήσαμε ότι ήταν καλό και για τις δύο πλευρές να αλλάξουν προς το παρόν ομάδες. Σίγουρα ήταν μια πετυχημένη συνεργασία. Σε αναζήτηση νέο προπονητή βρίσκεται τώρα η διοίκηση του Πανθρακικού. Φυσικά η διοίκηση αυτή τη στιγμή είναι σε έρευνα για τον καινούργιο προπονητή. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Εμείς τις βλέπουμε μία-μία, προσεκτικά και σχολαστικά και κάθε μία διαφορετικά. Είπαμε ότι έχουμε λίγο αυτό το χρόνο. Εντάξει, είναι λίγο πολυτέλεια για μας. Αλλά έχουμε, δυστυχώς, ευτυχώς υπάρχει λίγο χρόνος για τις επόμενες μέρες. Σίγουρα όμως θα είναι μια απόφαση σύντομη. Ο καινούριος προπονητής δεν θα καθυστερήσει. Γιατί πρέπει φυσικά να μας υποδείξει και να δούμε μαζί του τις καινούριες μεταγραφές της ομάδας και πώς η ομάδα θα προχωρήσει στους επόμενους στόχους. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν από τον πρόεδρο του Παρθρακικού, τον κύριο Κιτζίδη. Τον έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, μπορούμε να συνομιλήσουμε μαζί του και μπορούμε να βλέπουμε και επίσης και πλάνα του Παρθρακικού και το πρόσωπο του κύριου Κιτζίδη. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας κύριε Κιτζίδη, μας ακούτε? Πάρα πολύ λίγο σας ακούω. Αν και για μένα είναι δύσκολος ο ήχος, πραγματικά δύσκολος. Κύριε Κιτζίδη, κοινή συνενέση όπως δηλώσατε ήδη από το μεσημέρι, βγήκε εξεδόθη το διαζύγιο μεταξύ της ομάδας και του κυρίου Βασιλακάκη. Νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ έχοντας μια επαφή κυρίως με τους πολίτες της Κομωτινής και μόνο με αυτό, όχι με το φιλάθλο κοινό, κυρίαρχο λόγο και ρόλο έπαιξε και η άποψη γενικότερα για των φιλάθλων ή γενικότερη η επίβεση της ομάδας στα δύο τελευταία παιχνίδια. Όχι, λοιπόν, σίγουρα δεν είναι η κρίση στα δύο τελευταία παιχνίδια για το θέμα του προπονητή.
Σίγουρα, εντάξει, επειδή και όλη η πόλη και εμείς είχαμε μπει στο ρυθμό του προβληματισμού, ναι, μένα έπεσε να έπαιξε λίγο ψυχολογικό ρόλο και αυτό. Αλλά πιστεύω ότι εμείς λόγω των εξελίξεων, και όσα λίγο ένα, ας το πούμε, μπορούμε να πούμε ότι λόγω των εξελίξεων η ομάδα μέχρι τις, μπορεί να τραβήξει και μέχρι 20 Ιουνίου, και μπορώ να πω ότι η κυρία του προπονητή δουλειά και δουλειά ζωής του, δηλαδή είχε διαφοριστικό ως κάποιο σημείο, έπρεπε να πάρθει ας πούμε από εμάς μια πιο γρήγορη απόφαση ας πούμε στο θέμα αν θα συμβαίνει βασιλακάκης ή όχι. Εμείς δεν είχαμε το, μάλλον θέλαμε χρόνο και στον τομέα ώστε να πάρουμε μια σίγουρη απόφαση και το αποτέλεσμα ήταν ας πούμε το διαζύγιο πάντα σε φιλικές, σε φιλικούς τόνους και τι άλλο φυσικά από την στιγμή που δύο χρονιές πλέον η ομάδα πρωταγωνιστή δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Πάντως πληροφορίες δημοσιογραφικές αναφέρουν ότι το συμβόλαιό του δεν έχει λήξει. Το συμβόλαιό του ήταν μέχρι πιο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη, δεν ακούω καλά. Ναι. Κύριε Κιτζίβη, σας ρωτώ για το συμβόλαιο του κύριου Βασιλακάκη. Μέχρι πότε είχε οριστεί ότι θα έπρεπε να είναι ο προπονητής της ομάδος, σύμφωνα με όσα είχατε υπογράψει στην αρχή. Το συμβόλαιο ήταν με τη λήξη του πρωταθλήματος. Α, μάλιστα. Ήταν με τη λήξη του πρωταθλήματος. Αυτό το οποίο ουσιαστικά επιθυμεί ο Παρθρακικός αυτή την περίοδο είναι έναν προπονητή της δεύτερης εθνικής που ενδεχομένως να έχει και περισσότερες γνώσεις και για την ομάδα και για τις άλλες ομάδες που ενδεχομένως να συναγωνίζεται για να μπορέσει να κάνει το όνειρο που και η πόλη ουσιαστικά ζει με αυτό πραγματικότητα. Πώς προσανατολίζεστε στην ανέβρεση ενός νέου προσώπου με αυτό το κριτήριο? Εμάς το κριτήριο είναι πρώτα απ' όλα να είναι ένας νέος άνθρωπος με όρεξη για δουλειά. Ας πούμε, θα την οπτική γωνία της ομάδας από μια διαφορετική άποψη να, ας πούμε, να προσπαθήσει η ομάδα να αναδείξει ποδοσφαιριστές, να κάνει δηλαδή δουλειά και στις ακαδημίες της ομάδας και στο σύνολο γενικά του κλίματος και φυσικά να έχει κάποιο όνομα ώστε να ανταπεξέλθει και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Μάλιστα. Αναφορικά με τις οικονομικές απαιτήσεις που ενδεχομένως προκύπτουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις, η ομάδα έχει αυτό το οικονομικό μπάτζετ το οποίο απαιτείται προκειμένου να βρει ίσως και έναν προπονητή ο οποίος θα μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα ψηλά, αλλά θα έχει και κάποιες συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις. Σίγουρα το οικονομικό της κάθε χρονιάς, αν η ομάδα παίζει στην γάμα εθνική, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι το σίγουρο, ας πούμε, γιατί ο πρωταθλητισμός σίγουρα θέλει οικονομικές απαιτήσεις και η γάμα εθνική δεν είναι η κατηγορία με τα έσοδα. Αν εξαιρέσουμε φυσικά πάντα τον κόσμο, όπως και πέρσι μας στήριξε τόσο πολύ, που η τρεις μας χρονιά, ας πούμε, παρότι η ομάδα έκανε προγραμματισμό, ήταν καλή χρονιά και στα έσοδα της ομάδας. Θα πρέπει να πούμε ότι είχατε συμπαρασύρει όλη την Κομωτινή να συμμετέχει, ναι, σε αυτή την προσπάθεια και κάνατε πάρα πολλούς ανθρώπους φιλάθλους, πραγματικούς ενεργούς φιλάθλους. Είχατε πουλήσει και αρκετά εισιτήρια διαρκείας, δεν είναι έτσι? Ακριβώς, ναι. Και αυτά είναι, πιστεύω, η στήριξη. Μετά τα ψέματα, άμα δεν στήριζε ο κόσμος την προσπάθεια της ομάδας, θα ήταν πολύ δύσκολα να φτάσει την ομάδα για πρωταθλητισμό. Γιατί όπως ξέρουμε απαιτούνται πολλά λεφτά σε αυτές τις κατηγορίες. Και επαναλαμβάνω φυσικά ότι δεν υπάρχουν έσοδα, δεν υπάρχουν και επιχορηγήσεις ούτε τίποτα στη γάμα εθνική. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα αυτές οι ομάδες για να μπορέσουν να προχωρήσουν θέλουν τις στήριξη του κόσμου. Τώρα η ομάδα θα παίξει τη Β' εθνική. Αύριο είναι η κρίσιμη απόφαση. Αύριο αναμένουμε να έχουμε εξελίξεις. 2 του μηνός. Αύριο είναι η απόφαση της αναδιάθεσης του αθλήματος. Είναι, ας πούμε, το ένα
σχέδος αναγκαστικά της αναμονής της δικιάς μας. Από εκεί πέρα, το πιο τελειωτικό είναι μέχρι τις 20 Ιουνίου, που εκεί παίρνουν πιστοποιητικά συμμετοχής όλες τις ομάδες του αθλήματος. Ουσιαστικά πω... αύριο όμως δεν είναι το πρώτο βήμα και το πιο ουσιαστικό βήμα. Για το αυριανό, λέτε. Ναι. Το αυριανό είναι αναδιάθρωση. Είναι ένα βήμα, ναι. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, και αύριο να βγει μια απόφαση. Από εκεί και πέρα, είπαμε το επόμενο τέτοιο είναι 20 Ιουνίου. Που εκεί πρέπει με τις 20 Ιουνίου όλες οι ομάδες του αθλήματος να πάρουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Κάτι που άμα δείτε φέρσους με πολλές ελληνικές ομάδες, είναι με πάρα πολύ μεγάλα χρέη. Και για να πάρεις πιστοποιητικό συμμετοχής κανονικά και νόμιμα, τον ίδιο αυτή τη λέξη, πρέπει να έχεις πληρωμένα τα πάντα. Εφορίες, ΣΥΚΑ, ασφάλιστρα, παίχτες, τα πάντα. Τώρα φυσικά λίγο στην ελληνική κοινωνία πολλές φορές βρίσκονται δικλείδες. Δικλείδες για, να, για τις ομάδες αυτές που έχουν πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά ανοίγματα να τις ξαναβάζουν στο πρωτάθλημα. Εμείς ευελπιστούμε ότι το κράτος αυτή τη χρονιά θα είναι λίγο πιο αυστηρό. Μάλιστα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας. Η ελπίδα βέβαια είναι παρούσα και διαρκής και η ευχή όλων μας ας γίνει πραγματικότητα, έστω και με αυτές τις εξελίξεις που έχουμε. Κύριε Κιτζίδη, σας δεσμεύω όμως και για μια τηλεοπτική εκπομπή. Και εσάς και τους υπολείπους παράγοντες της ομάδας. Είναι κοινή απέτηση πολλών φιλάθλων και νομίζω ότι θα πρέπει να αποδεχτείτε και έτσι και τώρα ζωντανά την πρόταση. Σίγουρα δεσμευόμαστε για να πούμε γενικά για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρονιάς. Να σας περιμένω αυτή τη βδομάδα. Να πούμε ότι την επόμενη Πέμπτη θα μπορούσαμε να έχουμε μια εκπομπή. Ναι, και αφού θα περιμένουμε σε λίγο, οπότε μπορούμε να τα πούμε και λίγο πιο... Μην πάμε στις 20 του μηνός, ας δούμε τις εξελίξεις πώς θα διαμορφωθούν και αύριο. Και ένα πρώτο σχόλιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και με έναν πρώτο απολογισμό σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι με τις εξελίξεις στον Πανθρακικό. Λίγο Σκοτσέζι Κοντούς βέβαια μοιάζει όλη αυτή η ιστορία και κάθε φορά με κάθε ευκαιρία προκύπτει και ένα γεγονός. Ας ελπίσουμε ότι και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα θα καταφέρει να πάει ένα βήμα πιο ψηλά που τουλάχιστον και της ανήκει το επόμενο βήμα και της αξίζει. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που, οικολογικού ενδιαφέροντος. Η φιλοζωική οργάνωση, η φιλοζωική εταιρεία, με συγχωρείτε, Κομωτινής, αντιδρά στην εμφάνιση ενός τσίρκου στην πόλη μας, στο πρόγραμμα του οποίου εντάσσεται και η επίδειξη άγριων ζώων, άγριων και μη ζώων, σε διάφορα νούμερα. Μέσα από σχετικό δελτίο τύπου επισημαίνεται ότι από παλαιότερες φορές που είχε έρθει κάποιο τσίρκο στην Κομωτινή, υπήρξαν καταγγελίες από πολίτες για εξαφάνιση κατοικίδιων ζώων. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός της αφυσοκόλλησης βέβαια σε διαφορετικά σημεία της πόλης από εργαζόμενους στο τσίρκο, χωρίς όπως επισημαίνεται άδεια του Δημάρχου, ο οποίος αντέδρασε άμεσα, τιμωρώντας τους με πρόστιμο. Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η πρόεδρος της φιλοζωικής εταιρείας Ροδόπης Ατζεμιδάκη Άννα για τον ερχομό ενός τσίρκου στην πόλη της Κομωτινής. Όπως υποστηρίζει η κυρία Ατζεμιδάκη, στο πρόγραμμα του τσίρκου υπάρχουν και άγρια ζώα που κακομεταχειρίζονται από τους ιδιοκτήτες τους για να εκτελούν τα διάφορα νούμερα. Η κυρία Ατζεμιδάκη ανέφερε επίσης ότι μέλη από την ομάδα του τσίρκου κόλλησαν αφίσες σε σημεία της Κομωτινής, χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν με πρόστιμο. Η Ζωοφιλική Εταιρεία Κομωτινής συμμετέχει σε μια πανελλήνια προσπάθεια εκστρατείας ενημέρωσης για τα τσίρκο. Προσπάθεια όλων των ζωοφιλικών που συμμετέχουν είναι να ενημερώσουν τον κόσμο για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και μεταχείρισης των ζώων από τα τσίρκο. Γι' αυτό και ζητούμε από τους δημάρχους μας να απαγορεύσουν την είσοδο των τσίρκων με ζώα. Στην πόλη μας τις τελευταίες μέρες έχει εμφανιστεί ένα τσίρκο, έχουμε ήδη κινητοποιηθεί. Από τον Δήμο μας ενημερώσαν ότι την άδεια που χρειάζονται για την εγκατάστασή τους δεν την έχουν πάρει. Μάλιστα τους έχουν βάλει ένα πρόστιμο και για τις αφίσες που έχουν κολλήσει σε ολόκληρη την πόλη. Η κατάσταση αυτών των ζώων είναι τραγική και από πλευράς τροφής και από πλευράς μεταχείρισης και από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτά είναι
άγρια ζώα, έρχονται από άλλες κλιματολογικές συνθήκες και θα πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες κλιματολογικές της κάθε χώρας όπου εμφανίζεται το τσίρκο. Και όλη αυτή τη δυσκολία και την αθλειότητα θέλουμε να προλάβουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Το εργαστήριο πλεισμένου σκυλοδόηματος θα εγκαινιαστεί σε ένα μήνα στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ξάνθη. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια της Ευρώπης, όπως επισήμανε ο πρίτανης του Δημοκρατίου, το οποίο θα λειτουργεί σε πρότυπα των εργαστηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό περισσότερο από 4.800.000 ευρώ. Το ιδιαίτερης αξίας για την περιοχή εργαστήριο πλεισμένου σκυροδέματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης θα μπει σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, δίνοντας την ευκαιρία έτσι σε πολλούς φοιτητές να κάνουν τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά τους μαθήματα, ενώ στο εργαστήρι θα γίνεται και εξειδικευμένη έρευνα. Είμαι σε πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι περίπου σε ένα μήνα από σήμερα θα έχουμε τα εγγένεια στην Πολυτεχνική Σχολή, ενός από τα πιο μεγάλα εργαστήρια, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο. Και ένα εργαστήριο που συναγωνίζεται ακόμα τα αντίστοιχα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το εργαστήριό μας είναι στα πρότυπα εργαστηρίων τα οποία αναπτύσσονται στην δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως του Μπέρκλεϊ και της Καλιφόρνιας και του Καλτέκ. Στην πραγματικότητα, εκτός από τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά μαθήματα που αφορούν στο πανεπιστήμιο μας, θα καλύψει δράσεις που έχουν να κάνουν με εξειδικευμένα πειράματα για τη συμπεριφορά του σκυροδέματος, θα καλύπτει προτάσεις από βιομηχανίες εξωτερικές για εξειδικευμένες ποιότητες και επιτελεστικότητες στις κατασκευές αποπλεισμένου σκυρόδεμα. Ένα μεγάλο του κομμάτι αφορά στη σεισμική συμπεριφορά των υφισταμένων κατασκευών και στον τρόπο που θα μπορούσε κανείς να αποτιμήσει το πώς συμπεριφέρονται οι κατασκευές μας, ο δομικός πλούτος, ο χτισμένος αυτή τη στιγμή στη χώρα, και παράλληλα να βρει διαδικασίες και να βελτιώσει και τον σχεδιασμό των νέων κατασκευών, αλλά και πιθανές ενισχύσεις σε κατασκευές οι οποίες είτε είναι γερασμένες είτε έχουν παρουσιάσει βλάβες. Να σημειωθεί ότι, όπως τονίζει και ο πρίτανης Αθανάσιος Καραμπίνης, το εργαστήριο θα γίνει πόλος έλξης σημαντικών συνεργασιών για το Δημοκρίτιο, κάνοντας το πανεπιστήμιο ανταγωνιστικό για πανεπιστήμια του εξωτερικού και αυξάνοντας έτσι το κύρος του. Η ανταγωνιστικότητα του πανεπιστημίου μας και αυξάνεται, αλλά και πραγματικά το όνομα του Δημοκρατίου βγαίνει προς τα έξω με πάρα πολύ καλό τρόπο. Θα λειτουργεί περίπου αυτό με γύρω στα 10 μέλη ΔΕΠ το εργαστήριο, και επιπλέον θα έχουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, γιατί θα γίνονται μεταπτυχιακά μαθήματα, θα γίνονται προπτυχιακά μαθήματα και εξειδικευμένη έρευνα. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ γενναία δράση αυτή του Δημοκρατίου. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει και από ανταγωνιστικά προγράμματα μια μεγάλη σεισμική τράπεζα και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι, όπως έχουμε προγραμματίσει, θα μετακομίσουμε όλα τα επιμέρους εργαστήρια σε αυτό το μεγάλο στολίδι. Το εργαστήριο έχει από πόρους δημοσίων επενδύσεων ιδρύθηκε, δηλαδή από χρήματα του Δημοκρατίου, αλλά επιμέρους όργανα αρχίζουν και αγοράζονται από το ΕΠΑΕΚ στην δράση εξοπλισμός με μεγάλα όργανα. Δεν θα επιβαρύνουμε τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου μας. Οι συνάδελφοι καθηγητές και εγώ προσωπικά, που έχω την τιμή να είμαι διευθυντής του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος, κοιτάμε από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα να αγοράσουμε τον εξοπλισμό μας. Μετά από αναμονή 16 ετών, απέκτησε στέγη ο Μορφωτικός Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης. Την Κυριακή, 4 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα, θα τελεστούν τα εγγένεια και θα παραχωρηθεί επισήμως στον Σύλλογο το συγκεκριμένο κτίριο από τον Δήμαρχο Κομωτινέων, Τάσο Βατσικλή. Πρόκειται δηλαδή για την οικία Πιεράκη, όπως θα δούμε και στα πλάνα που ακολουθούν. Ιδιαίτερα ικανοποιημένη φαίνεται πως είναι η Σαρακατσάνικη καταγωγή κάτοικη της Ροδόπης, αφού πλέον απέκτησε στέγη ο Μορφωτικός Σύλλογος Σαρακατσάνων Θράκης και, όπως σημειώνει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σερμπέζης, ο νεοκλασικός χώρος που τους παραχωρήθηκε από το Δήμο Κομωτινής και τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτικής Ανάπτυξης Κομωτινής πρόκειται να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιτέλους, μετά από μια μακρόχρονημα αναμονή 16 χρόνων, την Κυριακή 4 Ιουνίου 2006 θα παραλάβουμε από το Δήμο Κομωτινής την πολιτική μας στέγη. Θα δημιουργηθεί και ένας χώρος όπου θα μπορεί ο καθένας να νιώσει τη σαρακατσάνικη φιλοξενία, να γνωρίσει τον πολιτισμό μας και να αναγνωρίσει την προσπάθεια του Συλλόγου στην ανάδειξη, διαφύλαξη ενός κτηρίου που έπρεπε να διατηρηθεί.
Ο Δήμος Κομωτινής είναι αυτός ο οποίος χρηματοδότησε και ολοκλήρωσε το έργο. Ευγνωμονούμε και αναγνωρίζουμε το Δήμο για το ρόλο που έπαιξε αυτό και το ότι πίστεψε στο όνειρό μας ότι μπορεί ένα σύλλογος να προσφέρει ένα στολίδι για την πόλη. Περισσότερο από 100 άτομα εξυπηρετούνται καθημερινά από το περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης και ενημέρωσης του Δήμου Κομωτινής. Λειτουργεί στην κεντρική πλατεία της πόλης τον τελευταίο μήνα. Εκεί θα βρείτε έναν γνώριμο τηλεοπτικό άνδρα και βέβαια δημοσιογράφο, τον κύριο Νίκο Πουρτσίδη, ο οποίος αναζητά και ελπίζουμε σύντομα να βρει την αγαπημένη του τηλεοπτική στέγη. Ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον τουρισμό αποδείχτηκε η παρουσία του Δημοτικού Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, που προέκυψε μετά από ιδέα του δημοσιογράφου Νίκου Πουρτσίδη, στην οποία ανταποκρίθηκε θετικά ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βαβατσικλής. Όπως επισημαίνει μάλιστα ο κ. Πουρτσίδης, δεν ενδιαφέρονται μόνο οι τουρίστες να μάθουν για την περιοχή, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες της Ροδόπης. Το περίπτερο τουριστικής πληροφόρησης ενημέρωσης και όχι μόνο πάει πάρα πολύ καλά, ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Μοιράζουμε καθημερινώς πάρα πολλά έντυπα. Μας ζητάνε κυρίως χάρτες του νομού Ροδόπης, της Μαρόνιας, του Φαναρίου, διότι αυτά έχουμε να προβάλλουμε. Η περιφέρεια με εξοπλίζει, με στέλνει πάρα πολύ υλικό. Ήταν μια πρόταση δικιά μου, την οποία υλοποίησε άμεσα ο Δήμος Κομωτινής, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Και θα είμαστε εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν για να ενημερώνουμε τον κόσμο, όχι μόνο τους διερχόμενους Έλληνες και από άλλες περιοχές της χώρας που επισκέπτονται, αλλά και ξένους, όσο μπορούμε και ξέρουμε τα σπασμένα αγγλικά. Ο κόσμος έρχεται και ρωτάει τι θα δούμε, πού θα μείνουμε, τι θα ψωνίσουμε. Το κυριότερο αυτό έρχεται μόλις έρθει, τι θα ψωνίσουμε. Κομωτινή, λέω, δεν είναι μόνο σουτζού, κουλκούμι και στραγάλι, έχει πολλά άλλα ενδιαφέροντα να δείτε. Όπως προηγουμένως είδατε, ήρθαν κάποια κύριοι που τους ενημέρωσα για τόσα μουσεία που πρέπει ο κόσμος να γνωρίσει όλα τα μουσεία. Έρχονται ακόμη, μπορώ να πω, και ντόπιοι και ζητάνε το χάρτη της Κομωτινής. Ο περίπτερο λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2.30 και το Σάββατο. Την Κυριακή δεν λειτουργούμε, αλλά τη 7η ημέρα πρέπει να αναπαυόμεθα για να είμαστε ενωμένοι από τη Δευτέρα. Το περίπτερο κατά πάσα πιθανότητα μετά το καλοκαίρι θα λειτουργεί με περισσότερες αρμοδιότητες και στεγασμένο σε καλύτερο στάντ. Είναι μια προσπάθεια καλή, θα μείνουμε 3-3,5 μέρες περίπου εδώ, στην πλατεία, κάτω από τα ωραία πλατάνια. Και νομίζω αργότερα ο Δήμος έχει μεγάλους στόχους να κάνει ένα μόνιμο τουριστικό περίπτερο για τουριστικές πληροφορίες και θα δεχόμεθα και παράπονα των καταναλωτών και των πολιτών της Κομωτινής, που είναι πάρα πολλά και σίγουρα βρίσκουν άμεση λύσεις όταν επισκεφθούν τη Δημαρχία και τους αρμόδιους αντιδημάρχους, διότι λέγοντας σε μένα μην νομίζουν ότι θα λυθούν αμέσως. Καλό θα είναι να επισκέπτονται, οι πόρτες του Δήμου είναι ανοιχτές, να επισκέπτονται εκεί το Δήμο, τους αντιδημάρχους, για να δίνονται λύσεις. Τώρα όσον αφορά για την παλιά πόλη, πάμε εδώ μέσα. Υπάρχει, μιλάμε για αύριο. Είναι το κεντρικό τέμενος και το ρολόι. Πίσω είναι τα στοπατζίδικα τα λεγόμενα, τα οποία μπορείτε να επισκεφτείτε. Η αγορά, η πεζόδρομος Ερμού και πίσω τα γραφικά ταβερνάκια. Πεζόδρομος Βενιζέλου, προχωράμε για το Βυζαντινό Φρούριο και μετά βλέπουμε την παλιά κεραμοσκεπή εκκλησία της Κοιμήσης Θεοτόκου. Πάμε μετά στις παραλίες, Πλατανίτη, Μαρόνια, Ήμερο και Ξεωτή. Πάμε στον Ορνό Όγκο, Καρδιά, Πάνδροσο. Πίσω στην αγαπημένη πολιτική ενότητα του Δελτίου, κυρίες και κύριοι, τώρα θα έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιάννη Γιαγκίνη για να διασταυρώσουμε πληροφορίες και να σας δώσουμε πληροφορίες που αφορούν κυρίως για την επέλαση εδώ των πολιτικών ανδρών στην περιοχή μας, κυρίως και στην Κομωτινή, αρχής γενομένης από τον κύριο Γιακουμάτο που θα βρίσκεται αύριο εδώ, όπως ήδη γνωρίζουμε και έχουμε προαναγγείλει. Να συναντήσουμε τηλεοπτικά τον Γιάννη και τηλεφωνικά. Γιάννη, καλησπέρα. Έχουμε τον Γιάννη τον Γιαγκίνη. Μας ακούς, Γιάννη? Καλησπέρα από την Αθήνα. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί τις πολιτικές επισκέψεις, τις επισκέψεις των πολιτικών ανδρών και γυναικών όμως που θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εσύ έχεις πάντοτε πρωτογενή πληροφόρηση, γιατί είσαι στο κέντρο των αποφάσεων. Καταρχήν, γενικά έχουμε ένα μπαράζ επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα, που ξεκίνησε με την έλευση στις αρχές εβδομάδας του Λευτέρη του Ζαγορίτη, του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που έκανε μια γενικότερη περιοδία σε όλους τους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αφορμή και τις επερχόμενες νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές. Αυτό το τρίμερο είναι γνωστό ότι είχαμε πάνω τον Γεράσιμο τον Γιακουμάτο.
τον Υφυπουργό Απασχόλησης. Θα απασχολείται περισσότερο με θέματα εργασίας, με τα εργοστάσια τα οποία κλείνουν, με τις επιχειρήσεις οι οποίες απολύουν και με το μεγάλο φαινόμενο της ανεργίας. Αυτά είναι τα δύο σίγουρα άτομα τα οποία έχουν έρθει. Φυσικά, εντάξει, είχαμε λόγω της έκθεσης Θράκη τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κοντό, τον Ευρυπή του Στυλιανίδη, το γραμματέα φυσικά βρίσκεται πάντα ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, αλλά δεν τους πιάνω σαν κυβερνητικά στελέχη αυτούς, γιατί λόγω εντοπιότητας είναι φυσιολογικό να βρίσκονται στα μέρη τους. Πέρα από αυτούς όμως θα έχουμε κι άλλους. Η σημαντική πληροφορία που έχω να σας δώσω σήμερα και που αναγράφω και αναλυτικά αύριο στην εφημερίδα είναι ότι μέσα στο μήνα και ενδεχομένως και πολύ πιο σύντομα από ό,τι ίσως όλοι νομίζουμε, έχει σκοπό να ανέβει στην περιοχή στη Θράκη η Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν είναι τυχαίο πάντως, δεν το κρίνω τυχαίο το συγκεκριμένο γεγονός. Δεν το σχολιάζω στοιχεία το συγκεκριμένο γεγονός, είναι αναμενόμενο μετά από μια σειρά έτσι και πολιτικών εξελίξεων που είδαμε. Ακριβώς. Ξέρω ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών, ειδικά μετά από τις τελευταίες εξελίξεις που υπήρξαν τον τελευταίο ένα μήνα, από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας Καραχασάν και μετά, έχει σημάνει ένα συναγερμό σε σχέση με την Θράκη και σε σχέση με την μειονότητα. Έχουν γίνει κάποιες συσκέψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών πάνω σε ζητήματα κρίσιμα τα οποία αφορούν την μειονότητα. Και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλό όνομα, έχει πέρασει στον χώρο των μουσουλμανικών, στον χώρο της μειονότητας, σκοπεύει να έρθει. Η Ντόρα είχε έρθει, θα υπενθυμίσω, πριν από περίπου 7 μήνες, τον περασμένο Δεκέμβριο, σαν δήμαρχος Αθηναίων Καλλιτεχνών της ΤΕΔΚ Νόμου Ροδόπης. Προσκεκλημένη και της ΤΕΔΚ. Ακριβώς. Και τώρα θέλει η ίδια, επιθυμεί και προγραμματίζει, απλά δεν έχει βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία, να ανέβει στην Θράκη και στον νομό Ροδόπης και στον νομό Ξάνθης, πιθανότατα και στον νομό Εύρου, για μια γενικότερη περιοδία. Δεν έχει βρεθεί ακόμα η κατάλληλη ημερομηνία, καθώς το πρόγραμμα ειδικά ενός υπουργού όπως είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών είναι πολύ φορτωμένο, αλλά σε πρώτη φάση έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Θέλει και η ίδια να έρθει να καλλιεργήσει αυτές τις καλές σχέσεις που έχει με την μειονότητα και οι οποίες, να το επισημάνω, ξεκινάνε από το 1990, όταν ο πατέρας της ως πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είχε κάνει εκείνη την περίφημη διακήρυξη περί ισονομίας και ισοπολιτείας. Βεβαίως. Και εξαιτίας αυτής της κίνησης, πάντα η οικογένεια Μητσοτάκη είχε πολύ καλές σχέσεις παραδοσιακά με το χώρο της μειονότητας. Ναι, με τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας. Όταν ανέλαβε υπουργός των Εξωτερικών, τα περισσότερα μειονοτικά στελέχη, τα προβεβλημένα τουλάχιστον, είχαν χαιρετήσει αυτήν την απόφαση του Κώστα Καραμαλή να ορίσει την Ντόρα Μπακογιάννη Υπουργό των Εξωτερικών. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω αναφορικά με τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη και τις συστάσεις προς τους δημοσιογράφους που σχετίζονται κυρίως με την διαχείριση, την εικόνα, την προβολή ή την παρουσίαση των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. Ήταν σαφής η οδηγία της προς όλους. Η αιχμή της. Είναι μια αιχμή της, εντάξει. Κυβέρνηση. Δηλαδή, βγαίνει ο Ρουσόπουλος, ο Υπουργός της Επικρατείας, κατηγορεί σε αρκετές περιπτώσεις τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στοχοποιούν κάθε άτομα. Βγαίνει ο Γιώργος Βουλγαράκης, που πρόσφατα δέχτηκε βέβαια και τρομοκρατική επίθεση ο άνθρωπος, τα βάζει και αυτό σε μέρη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνει τώρα και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ακριβώς είπε βέβαια κάτι το οποίο είναι εν μέρει αυτονόητο, αλλά και δείχνει ίσως και έναν εκδοτισμό που υπάρχει στην κυβέρνηση. Λέει ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι δημοσιογράφοι, στο τι γράφουν. Βέβαια, οι δημοσιογράφοι έχουν ένα λειτουργήμα και πρέπει να γράφουν πάντα την αλήθεια. Και εθνικό, έχουμε μάθει τουλάχιστον σε όλες τις δημοσιογραφικές σχολές και στην διοντολογία, είναι πάντα ότι είναι αληθινό. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν κρούσματα τα οποία δεν ήταν απόλυτα αληθινά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από αναλυθεί δημοσιεύματα ή από φήμες μπορεί να προκύψουν ζητήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν κάποιες διπλωματικές κρίσεις από το πουθενά και χωρίς να έχουν στην πραγματικότητα κάποια πολύ μεγάλη ουσία αυτά τα ζητήματα. Ανεξάρτητα, Γιάννη, αν μου επιτρέψεις, από το ότι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε κάθε φορά που προκύπτει ένα γεγονός είναι να παρουσιάζουμε, να προβάλλουμε τα πραγματικά περιστατικά. Ακριβώς. Ίσως και να διασταυρώνοντας την πληροφόρηση και όχι δημιουργώντας μια τρομοκρατία, μια εικόνα τρομοκρατίας γενικότερα για ό,τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι ο καθένας από εμάς είναι ο καλύτερος αναλυτής των πραγμάτων. Ίσως εκείνη εστιάζεται και η παρένεση. Σε σχέση με τη Θράκη, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια, αυτό είναι μια αλήθεια, που δεν έχει περάσει μέρα τον τελευταίο ένα μήνα, που δεν έχει ασχοληθεί με την Θράκη. Σε ένα κλίμα, σε αρκετές περιπτώσεις, τρώω όλα αγνία και ξέρω πολύ καλά το τι λέω.
Μπορεί να ακούγονται κάποιες αλήθειες στα διάφορα παράθυρα, αλλά αυτές οι αλήθειες μπορεί να είναι το 1 δέκατο από όσα στην πραγματικότητα ισχύουν και τα υπόλοιπα 9 δέκατα να γίνονται καθαρά για λόγους εντυπώσεων που προκαλούν μια αναστάτωση στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και που βρίσκονται μακριά από την περιοχή μας. Τώρα κάνουν και έναν δεύτερο συνειρμό και λέω ότι το δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη θα ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να ξαναδούν όλοι οι άνθρωποι του χώρου ή όσοι και από εμάς και από την περιφέρειά μας θα συμμετάσχουν. Να δουν τι ακριβώς είναι και σημαίνει δημοσιογραφική διοντολογία, γιατί νομίζω τα θέματα της διοντολογίας τα έχουμε ξεχάσει. Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει συγκεκριμένο ΦΕΚ, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, τους οποίους οφείλουμε καταρχήν να γνωρίζουμε, όχι μόνο να εφαρμόζουμε, αλλά να γνωρίζουμε. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Και αν δεις πώς από αυτά καταστρατηγούνται, ίσως και να έχει δίκιο τελικά και η συγκεκριμένη υπουργός, αλλά και ο υπουργός τύπου, χωρίς να θέλω να ακολουθήσω μόνο μία γραμμή. Το θέμα πάντως της διοντολογίας θα συζητηθεί ιδιαίτερα στο δημοσιογραφικό συνέδριο, το οποίο αποκτά και άλλου είδους ενδιαφέρον από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί ότι φέτος ειδικά θα είναι λίγο διευρυμένο, θα υπάρχουν εκπρόσωποι και από άλλα βαλκανικά κράτη. Και το πιο σημαντικό απ' όλα για μένα είναι ότι θα υπάρχουν και κάποιες έρευνες σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων και το πώς ήταν αυτές τις κρίσεις στα ελληνικά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα υπάρχει μια πανεπιστημιακή έρευνα από ό,τι μαθαίνω από φοιτητές των πανεπιστημίων από το Πάντιο και από κάποιο πανεπιστήμιο της Τουρκίας που δεν είμαι σε θέση να σου πω τώρα, αλλά σίγουρα αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μονάχα ένδο δημοσιογραφικό, αλλά και ευρύτερο, αυτό το δημοσιογραφικό συνέδριο που θα έχουμε στα τέλη του μήνα στην. Νομίζω όμως ότι οι επιπτώσεις ουσιαστικά καταγράφονται μετά και την παρουσίαση του σύριαλ, του γνωστού σύριαλ, το οποίο ήδη μεταδίδεται από γνωστό κανάλι της χώρας μας. Έτσι αποτυπώνεται. Αυτή είναι η πληροφόρηση πιο πρόσφατη που είχα. Μα μπορείς να με διαψεύσεις, δεν γνωρίζω περαιτέρω, αλλά νομίζω ότι η έρευνα του Παντί και το αντίστοιχο Πανεπιστημίο της Τουρκίας εδώ εστιάζεται. Η πληροφόρηση, βέβαια, η πρώτη πληροφόρηση που έχω είναι ότι θα είναι επίσης αυτό το συνέδριο και ο Λάκης Λαζόπουλος εκεί και πολλοί άνθρωποι του χώρου γενικότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν θα έχουμε υπουργό, πιθανότατα θα είναι υπουργό τύπου, ο κύριος Ρουσόπουλος. Έπειτα από πολύ καιρό, από πολλά χρόνια στο συνέδριο είχε ανέβει υπουργό επικρατεία. Θα έχουμε, δεν ξέρω ποια άλλα ονόματα μπορεί να παίξουν. Σίγουρα έχει γίνει πρόσκληση στον Καρόλο Παπούλια, αλλά είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του. Δεν είναι σίγουρο ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορέσει να παραβρεθεί. Και από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι θα βρεθεί αφρόκρεμα της ελληνικής δημοσιογράφειας αυτό το τετραήμερο στην Σαμοθράκη. Πριν περάσουμε σε άλλα θέματα, απλά να πω για την Τώρα ένα ακόμα ζήτημα, την Τώρα Μπακογιάννη, που αφορά τα ελληνοτουρκικά. Είναι μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Αμπντουλάχ Γκουλ, που βρίσκεται σε εκκρεμότητα, έχει προγραμματιστεί για τις 10 του Ιουνίου, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο, και έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο ενός αντίστοιχου δημοσιογραφικού συνεδρίου που πρόκειται να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, πάλι το οποίο αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, η Τώρα Μπακογιάννη που πρέπει να πάει και να συναντήσει τον Αμπντουλάχ Γκουλ σε μια συνάντηση κορυφής, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, μετά από δύο πολύ πρόσφατες συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, που σήμερα μάθαμε ότι παραλίγο να γίνει στόχος δολοφονικής επίθεσης και ενδεχομένως την τελευταία στιγμή η τουρκική αστυνομία κατάφερε να αποτρέψει μια κίνηση που θα έφερνε μεγάλη ασφάλεια στην γειτονική χώρα την ώρα που τα σενάρια, ειδικά από τις ΗΠΑ, για αντικείμενο πραξικόπημα ή και γενικότερα κάποιους τρόπους προσπαθειών αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης Ερντογάν δίνουν και παίρνουν. Γιάννη, να δούμε και ένα ακόμη σχόλιο πολιτικό, να μείνουμε στις πολιτικές εξελίξεις που αφορά και στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Ναι, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες του κυβερνών κόμμα και αύριο υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα της υπόθεσης στη στήλη μου στο Φιντζάνι, έχει να κάνει με το περιοδικό, το επίσημο περιοδικό της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Μεταξέλιξη. Αυτό το περιοδικό λοιπόν βγαίνει κάθε μήνα. Μόλις προχθές κυκλοφόρησε το τεύχος Μαΐου, μπορεί να μπήκαμε στον Ιούνιο και καλό μήνα παρεμπιπτόντως, αλλά τεύχος Μαΐου είναι αυτό το οποίο κυκλοφόρησε, έχει διάφορα σχόλια και διάφορα άρθρα. Κάποια από αυτά τα σχόλια είναι ιδιαίτερα καυστικά και ένα από αυτά που αφορά τον Ιλχάν και την Καραχασάν, δηλαδή τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και την υποψήφια υπερνομάρχη Δράμας Καβάλας της Άλκης του ΠΑΣΟΚ, είναι ιδιαίτερα σκληρό και προκαλεί και πολλές εντυπώσεις. Ουσιαστικά λέει ότι είναι επικίνδυνα άτομα και ότι θα πρέπει όσο το δυνατόν να απαλλαγούμε, έτσι αναφέρει, από τον κάθε λογής Ιλχάν και την κάθε λογής Καραχασάν. Είναι ένα σχόλιο το οποίο είναι ανώνυμο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι τα ανώνυμα σχόλια σε οποιοδήποτε περιοδικό
από τη στιγμή που δεν υπογράφονται, την ευθύνη φέρει ακέραια ο εκδότης και ο ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου τύπου. Επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο τύπο είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η ταυτότητα του συγκεκριμένου περιοδικού γράφει Νέα Δημοκρατία, γράφει το συγκεκριμένο κόμμα, είναι η Ριγίλης. Εκδότης είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χατζής. Και όπως καταλαβαίνουμε, γεννάται ένα μείζον θέμα, το οποίο ήδη εγώ έχω την πληροφορία ότι έχει φτάσει και στο μεταξύ μου, όχι σε βάρος του Ιλχάν Αχμέντ φυσικά, αλλά σε βάρος των ανθρώπων που δεν έλεγχαν και δεν πρόσεξαν ενδεχομένως το οποίο κείμενο πέρασε μέσα από το επίσημο περιοδικό της Νέας Δημοκρατίας του κυβερνώντος κόμματος. Μάλιστα, αυτό είναι ζήτημα. Να δώσ' μας και έτσι το δικό σου σχόλιο και δική σου πληροφόρηση αναφορικά με το διαζύγιο Βασιλακάκη και Παρθρακικού. Για πολλούς με τους οποίους συζητάω ήταν μια εξέλιξη εν μέρει αναμενόμενη, καθώς στον προπονητή της ομάδας είχαν το τελευταίο διάστημα και με τα πολλά μέλη τα οποία έχω λάβει από αναγνώστες της στήλης είχαν βρεθεί, είχαν αναζητηθεί οι ευθύνες για τη μη άνοδο της ομάδας που τελικά μπορεί από πολλούς ίσως να χαρακτηριστεί σαν αποτυχία με δεδομένη την εξέλιξη της φετινής περίοδου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν νεοκόπιστοι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα της Κομοτηνής υπερέβαλε αυτόν. Έκανε μια προσπάθεια που, αν ξεκίνησε η χρονιά και λέγαμε ότι θα έκανε αυτή την προσπάθεια, θα λέγαμε ότι ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η περίοδος, από τα μισά και μετά, φυσικά οι στόχοι είχαν αλλάξει. Και φυσικά έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η περίοδος, και όταν έχει τέτοια μεγάλη διαφορά από τον τέταρτο της βαθμολογίας, είναι κρίμα να μην καταφέρνει την άνοδο. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα έχει πολλές τέτοιες ευκαιρίες. Το σημαντικό, το έχω γράψει κιόλας, για μένα είναι ακριβώς αυτή η διαχείριση της επόμενης μέρας. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την ομάδα του Παρθρακικού. Η διοίκηση ξέρω ότι κάνει προσπάθειες, σίγουρα χρειάζονται και άλλες. Σίγουρα οι απαιτήσεις πλέον είναι ιδιαίτερα αυξημένες από την πλευρά του φίλαθλου κόσμου, ο οποίος ακριβώς επειδή αγκάλιασε αυτή την ομάδα και ακριβώς επειδή στερήθηκε και κάποια χρήματα από το εισόδημά του και κάποια έξοδα και κάποιο χρόνο τον οποίο σε καθημερινή μέρα, για παράδειγμα, αφιέρωσε προκειμένου να πάει ένα ταξίδι κάποιων 500 χιλιόμετρων προκειμένου να παραβρεθεί στην Λάρισα και να στηρίξει την ομάδα στον αγώνα παράσταση την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν. Πρέπει να γίνουν κάποιες γενναίες κινήσεις. Ο στόχος νομίζω πλέον μετά από μια τέτοια πορεία για την ομάδα του Παρθρακικού την επόμενη χρονιά θα είναι η άνοδος. Και με αυτόν τον κόσμο σίγουρα θα έχει κάποιες πολλές πιθανότητες. Αλλά όλα αυτά ξεκινάνε από τώρα. Ξεκινάνε από το τι κινήσεις θα γίνουν, ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, ποιοι θα είναι οι παίκτες οι οποίοι θα στελεχώσουν την ομάδα. Και φυσικά να μην διαταραχθεί το καλό κλίμα μεταξύ των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι βέβαια τώρα βρίσκονται σε διακοπές. Αλλά σίγουρα το μυαλό πάρα πολλών είναι ακόμα σε αυτή την αποτυχημένη προσπάθεια της περασμένης εβδομάδας. Ομολογώντας εδώ πέρα το Μωτινέ της Αθήνας που πήγαμε αρκετή στην Λάρισα, στις συναντήσεις και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε συχνά, εξακολουθούμε να σχολιάζουμε και να λέμε αχ και βάχ για εκείνες τις ευκαιρίες των τελευταίων λεπτών που δεν έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα να ανέβει στην Ελλάδα. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πολύ σε ευχαριστώ και για απόψε. Να είσαι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Καλό βράδυ, Βάσο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ήταν ο συνάδελφος ο Γιάννης Ολιαγκίνης, ο οποίος συνεργάζεται με την εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης, κυρίες και κύριοι, με τον οποίο έχουμε την ευκαιρία και συχνά να σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Πάμε τώρα να δούμε λεπτομέρειες από μια ημερίδα η οποία πραγματοποιείται από την Παρασκευή, αύριο πραγματοποιείται, και για τις δύο επόμενες Παρασκευές του μήνα, δηλαδή ανά μία εβδομάδα. Εκεί θα μιλήσει ο ψυχολόγος κ. Γιάννης Καλινικάκης, ψυχολόγος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Το θέμα του είναι οι σχέσεις γονιών και παιδιού, αλλά και ειδικά θέματα όπως είναι τα αίτια της εμφάνισης κρίσεων πείσματος σε ένα παιδί και οι τρόποι αντιμετώπισης αυτών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, στην οποία συνέβαλαν και οι γονείς της περιοχής της Ροδόπης και της συγκεκριμένης βέβαια σχολής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης. Ομιλία με θέμα ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, κοινωνικοποίηση, συνεργατικότητα, ανεξαρτησία, διοργανώνει το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με τους παιδικούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Κομοτηνής. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης μια προσπάθεια ανάπτυξης δεσμών με την τοπική κοινωνία και σε συνδυασμό με τις επισκέψεις φοιτητών του Πανεπιστημίου στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς της περιοχής, πραγματοποιεί τις ομιλίες με σκοπό να θιχθούν θέματα όπως σχέσεις γονέα-παιδιού, αλλά και τα αίτια εμφάνισης κρίσεων πείσματος ενός παιδιού.
Οι ομιλίες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρα 7 στο ΔΠΘ Κομωτινής. Το ΔΠΘ, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, σε συνεργασία με τους παιδικούς σταθμούς, διοργανώνουν μια σειρά συναντήσεων που αφορούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μικρών παιδιών και τις σχέσεις με τους γονείς και με τους συνομιλίκους τους, όπως και ειδικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με κρίσεις πείσματος ή και με την ανάπτυξη και εγκατάσταση της συμπεριφορών αντικειμενικών ή επιθετικότητας. Στο ΔΠΘ λοιπόν της Κομωτινής θα πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα αύριο και, για τις επόμενες δύο Παρασκευές, και θα είναι μια πολύ καλή αφορμή για τους γονείς για να συζητήσουν πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τα παιδιά και κυρίως σε αυτή την ευαίσθητη παιδική μικρή ηλικία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα δίδακτρα. Στο 3,2% θα κυμαρθεί για φέτος η αύξηση στα δίδακτρα για όλες τις τάξεις πριν της πρώτης νηπιαγωγείου του Δημοτικού και Γυμνασίου. Το ύψος της αύξησης προκάλεσε αντιδράσεις από το Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Απόφαση σύμφωνα με την οποία από την επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρξει αύξηση 3,2% στα δίδακτρα, υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο οποίος υπενθύμησε ότι η αύξηση αυτή αφορά το σύνολο των διδάκτρων για τα βασικά και τα προαιρετικά μαθήματα, καθώς και τα μεταφορικά, όλα ανεξαιρέτως όπως προβλέπει ο νόμος. Τη δυσαρέσκειά του για την αύξηση αυτή εξέφρασε ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, αναφέροντας ότι δεν απεικονίζει τις αυξήσεις που έχουν δοθεί από τις επιχειρήσεις, μιας και δεν έχουν ενσωματωθεί αυξήσεις ορίμανσης, τα επιδόματα γάμου, καθώς και αυξήσεις οικογενειακών επιδομάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για το κόστος του πετρελαίου κίνησης των σχολικών αυτοκινήτων και της θέρμανσης. Τα εκπαιδευτήρια σκοπεύουν να ζητήσουν από το Υπουργείο να δικαιολογήσει το πώς ακριβώς υπολογίστηκε η αύξηση που ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες παραγόντων της αγοράς, οι αυξήσεις για τα δίδακτρα που είναι ελεύθερα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 5 και 7%, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και ακόμα υψηλότερο το ποσοστό αυτό σε ορισμένα εκπαιδευτήρια. Στα 10 λεπτά πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Χωρίς Προσωπείο. Ο Φιλοπίμην Ανδρεάδης, ένας άνθρωπος, τον οποίο οι περισσότεροι από εμάς που επισκεφτήκαμε για κάποια παράσταση, κάποια από τις παραστάσεις του ΔΠΘ, του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής, τον έχουμε συναντήσει, τον γνωρίζουμε. Μιλούμε μαζί του λοιπόν για το θέατρο, για την ζωή του στην Κομωτινή, για τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, για τις προσπάθειες ή τις πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην περιοχή μας και αφορούν κυρίως την προβολή παραστάσεων κατά τους θερινούς μήνες. Αυτά και άλλα πολλά σε λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Καλό σας βράδυ.